Έχει 2 εβδομάδες που ξεκίνησαν την προετοιμασία με την κάτω των 16. Έχουμε φέτος υποχρεώσεις τα αγόρια κάτω των 16 στο Σαράγεβο τον Αύγουστο σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Β' κατηγορίας. Η προετοιμασία είναι αρκετά καλή. Είμαστε σε ένα καλό σημείο, είμαστε στην αρχή ακόμα όμως. Τα παιδιά όλα δείχνουν αρκετό πάθος και θέληση στις προπονήσεις. Είμαστε 16 άτομα. Όλοι προσπαθούν και παλεύουν για να πάρουν μια θέση στην ομάδα. Αλλά είμαστε καλά, έχουμε βάλει κάποιους κανόνες στην άμυνα και στην επίθεση και είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας μας προς το παρόν. Καταρχήν, εντάξει, σαν Κύπρος, όλες οι ομάδες συνήθως στα τουρνουά της Β' κατηγορίας πάντα είναι καλύτερες σαν χώρες, πιο μεγάλες χώρες από εμάς. Εντάξει, εγώ θεωρώ, είμαι ένας προπονητής που το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, ότι θεωρώ ότι η Κύπρος μας πρέπει να παίζει πάντα στην δεύτερη κατηγορία, έστω και αν δεν θα είμαστε φαβοροί για πολλά πράγματα. Εντάξει, εμείς θα βάλουμε τους κανόνες μας στην επίθεση και στην άμυνα, τους βασικούς μας κανόνες από την αρχή έτσι και αλλιώς. Θα κάνουμε κάποιες προσαρμογές σε κάποια παιχνίδια εξαρτημένα από τους ήδη των παιχτών που έχει κάθε ομάδα. Και σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά όσο το καλύτερο γίνεται. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα από θέμα αποτελεσμάτων δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ αυτό που μπορώ να υποσχεθώ σαν προπονητής ότι θα βγάλουμε το 100% των δυνατοτήτων της ομάδας, είμαι σίγουρος σε αυτό. Θα φτάσουμε τους παίχτες να παίζουν στο maximum τους. Τώρα, αν αυτό το maximum μας εξαργυρώσει για κάποιες νίκες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ακόμα καλύτερα. Σίγουρα υπάρχει ταλέντο. Βλέπουμε μια στροφή των παιδιών στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Οι εθνικές είναι ενεργές όλες τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα εντάξει, δεν αρκεί όμως μόνο το ταλέντο, δεν αρκεί μόνο η Ομοσπονδία και οι ομάδες και οι ομάδες της Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει μέσα από την ομάδα του και τα προγράμματα που ακολουθεί στις δικές του ομάδες να προσπαθεί να βελτιώνεται καθημερινά για να μπορεί να έχει μια θέση και στην εθνική, αλλά να γίνεται και καλύτερος παίχτης. Γιατί ξέρουμε ότι εδώ στην εθνική έχουμε τους παίχτες maximum 2 μήνες το καλοκαίρι, τους υπόλοιπους 8 θα πω, γυμνάζονται με τις ομάδες τους. Άρα η βάση της δουλειάς εκεί πρέπει να γίνεται και εκεί πρέπει να δώσουν οι παίχτες βάση περισσότερο με τις ομάδες τους για να γίνουν καλύτεροι, ούτως ώστε στις εθνικές που θα έρχονται να μας βοηθήσουν και μας περισσότερο.